Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε και την απάντηση της αρμόδια Επιτρόπου Μαγκίνα στην ερώτηση που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, ο κύριος Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος, γύρω από τα κόκκινα δάνεια, τα φαντς και όλα αυτά που συμβαίνουν στην χώρα μας και βεβαίως έχουν επιπτώσεις και επεκτάσεις, προηγήθηκαν χιλιάδες πληστηριασμοί σπιτιών στην Ισπανία κτλ. Να καλωσορίσουμε τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο. Γεια σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα κύριε. Καλωσορίσατε στην ΕΡΤ Χανίων, είναι η πρώτη φορά που σας φιλοξενούμε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Χανιά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τις καλημέρες μου σε όλους τους ακροατές μας κάτω από τα Χανιά και από την Κρήτη. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτήν την ερώτηση. Ποια ήταν τα θέματα που μπήκαν, τι απάντησε η Επίτροπος και πώς χαρακτηρίζεται την απάντησή της? Κοιτάξτε, για το ΚΚΕ είναι διαρκής ο αγώνας υπεράσπισης της λαϊκής κατοικίας και της λαϊκής περιουσίας. Αυτό αποδεικνύεται από τη δράση, την οργανωμένη δράση των μελών και των στελεχών μας, αλλά και άλλων ριζοσπαστών αγωνιστών, για να μπλοκαριστούν οι πληστηριασμοί και το πέρασμα των σπιτιών του λαού στα χέρια των κορακιών, των τραπεζών, των φαντς, των διαχειριστών αυτή την περίοδο. Σας το λέω αυτό γιατί και χτες στην Αθήνα, σε δύο περιοχές, μία στο κέντρο της Αθήνας και μία στα νότια προάστια, έγιναν μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις, επί της ουσίας εμπλοκάροντας τους κλητήρες των εταιριών που έρχονταν για να σπάσουν τις πόρτες και να πετάξουν έξω φτωχούς ανθρώπους, αυτοαπασχολούμενους, μεροκαματιέρδες από τα σπίτια τους που με κόπο έχουν αποκτήσει, με κόπο ζωής. Και με πρακτικές, εκτός από τις πρακτικές που δεν φαίνονται καθόλου νομότυπες, να μπαίνεις από μπαλκόνια και να σπάς πόρτες, και γίνονται πληστηριασμοί ερήμην των ανθρώπων και για απλά χρέη, για κοινόχρηστα, για μικρά ποσά, γίνονταν εξέλεγκτα και γίνονται και πολύ επιθετικά. Σας προβληματίζει αυτό, κύριε Λαβάνο? Βεβαίως με προβληματίζει. Εδώ θέλω να σταθώ σε μια έννοια την οποία κατά την άποψή μας ο ελληνικός λαός, η νεολαία, οι εργαζόμενοι πρέπει να την έχουν στο μυαλό τους. Ότι απέναντί μας έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι εχθρικό για τα συμφέροντά μας. Και είναι εχθρικό για τα συμφέροντά μας ακριβώς γιατί εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων, των μονοπωλιακών ομίλων, των μεγαλοεπιχειρηματιών. Αυτό φάνηκε γλαφυρά και με πολύ, να το πω έτσι, οργή και λύπη στην τραγωδία το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, γιατί ήταν ένα κράτος το οποίο το διαχειρίστηκαν διάφοροι που άσκησαν τη διακυβέρνηση, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, όλοι μαζί, χώρια, μονοκομματικές, πολυκομματικές κυβερνήσεις, το οποίο σε κάθε καμπή παραχωρούσε στους ιδιώτες, τους οποίους τους ονομάζει επενδυτές, τα μεγάλα μονοπόλια που ανέλαβαν τη διαχείριση, για παράδειγμα, του μεταφορικού έργου, τη δυνατότητα να μην κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων και των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις μεταφορές του σιδηροδρόμου, γιατί αυτό θα έβλαπε τα κέρδη τους. Αντίστοιχα, βλέπουμε την ίδια απόφαση να παίρνει αυτό το κράτος και στο θέμα της λαϊκής κατοικίας. Γιατί, για παράδειγμα, είναι απαράδεκτο, πραγματικά και ανήκουστο, και δεν υπάρχει καμία αίσθηση δικαιοσύνης απέναντι στο λαό, να έρχεται η τράπεζα ή το φαντ να εκποιεί την περιουσία του, να του παίρνει το σπίτι, όπως πολύ καλά είπατε, για ένα ποσό της τάξης των 800.000 ευρώ, το οποίο δεν έχει καν σχέση με το ίδιο το σπίτι. Είναι για τα κοινόχρηστα, είναι για κάποιους λογαριασμούς, είναι οι χρεώσεις σε μια κάρτα την οποία ένας άνθρωπος με τις μειώσεις που έχουμε δει στους μισθούς όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούσε να καταβάλει. Άρα λοιπόν για μας αυτό έχει μεγάλη αξία σαν αποτέλεσμα, σαν συμπέρασμα, το οποίο πρέπει να το κρατήσει ο λαός στο μυαλό του και για το επερχόμενο διάστημα, γιατί στον Μάη θα έχουμε εκλογές. Άρα λοιπόν θα έρθουν πάλι εκείνοι οι οποίοι θα πούν εγώ είμαι καλύτερος διαχειριστής από τον άλλον, στηρίξτε μένα, εγώ θα σας σώσω, εγώ θα σας βοηθήσω. Αλλά αυτό το αντιλαϊκό κράτος, όπως αποδεικνύεται και με το έγκλημα στα Τέμπη και με τους πληστηριασμούς, όπου γίνονται με αυτόν τον τρόπο, τον διαδικτυακό, σαν αποτέλεσμα νομοθετημάτων και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τους οποίους νόμους σήμερα εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει ενισχυθεί όμως το σύστημα.
έχει ενισχυθεί. Όχι απλώς τους εφαρμόζει, το έχει κάνει ακόμα πιο επικερδές για τα fans, τα οποία fans σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται ότι είναι, άλλο θέλω να το πάω, αποδεικνύεται ότι είναι και φαντάσματα εταιρείες σε κλειστές πιτσαρίες στο Λονδίνο κλπ. Δεν φορολογούνται, και στην Αθήνα φαντάσματα. Ναι. Και στην Αθήνα φαντάσματα είναι αυτές οι εταιρείες. Οι άνθρωποι οι οποίοι κινητοποιούνται με προμετωπίδα, το ΠΑΜΕ, τα συνδικάτα που συσπηρώνονται σε αυτού της ενώσης των αυτοαπασχολούμενων, έπρεπε να ψάξουν πάρα πολύ για να βρουν ποια είναι η πραγματική έδρα της εταιρείας που έχει αναλάβει να είναι ο διαχειριστής, ας πούμε, το fund που λέμε. Έπρεπε να χτυπήσουν πολλές πόρτες, να επισκεφτούν πολλές διευθύνσεις που δεν βρίσκανε κανέναν μέσα. Δηλαδή, είναι όντως το σύστημα φτιαγμένο, αλλά αυτό βασίζεται σε συγκεκριμένους νόμους, για να έρθουμε και στην ερώτηση επί της ουσίας, και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου λένε το εξής, ότι σήμερα χρειάζεται να διασφαλίσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το τραπεζικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας προβληματίζουν οι πολύ υψηλοί αριθμοί κόκκινων δανείων που έχουν σχέση με τα στεγαστικά δάνεια που, είχε πάρει ο λαός για να εξασφαλίσει μια κατοικία. Άρα, μπροστά στον υπαρκτό κίνδυνο να έχουμε κανόνια τραπεζών, μέσα σε εισαγωγικά κανόνια, όπως αυτά που είδαμε στις ΗΠΑ, όπως αυτά που είδαμε με τη διάσωση της Credit Suisse, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα από το ελβετικό κράτος, τα οποία έχουν πολλαπλές απολύξεις. Θέλω να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι βασικοί μέτοχοι αυτών των τραπεζών και των Αμερικάνικων και της Credit Suisse είναι, για παράδειγμα, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα ιδιωτικά ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία της Σουηδίας. Είναι η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τους φυσικούς πόρους της Νορβηγίας, οι οποίες χάσανε πάνω από 10-15% της αξίας τους με αυτά τα τελευταία γεγονότα, όπως αποδεικνύουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Άρα λοιπόν έχει πολλαπλές απολύξεις. Άρα λοιπόν τι σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει στο επίκεντρο της πάντα να διασφαλίζει τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, να πάρουμε τα σπίτια του λαού, να κάνουμε γρήγορους πληστηριασμούς, να ρίξουμε τους όρους, να βάλουμε μέσα στο παιχνίδι και τις τράπεζες και τους διαχειριστές, τα fund, για να μην έχουμε, να μπορέσουμε να περιορίσουμε την πιθανότητα εμείς να βρεθούμε να χάνουμε έστω και ένα μικρό ποσοστό της κερδοφορίας μας αυτή την περίοδο. Και αυτό είναι το οποίο κάνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις, αυτή την κατεύθυνση υλοποιούν. Και είναι συγκεκριμένα τα ζητήματα. Πάντως και... Για παράδειγμα... Ναι. Ναι, πείτε μου, σας ακούω. Όχι, θέλω να πω και η απάντηση της Επιτρόπου ασαφής είναι. Κοιτάξτε, οι απαντήσεις της Επιτροπής πρέπει πάντα να έχετε στο νου και να έχει στο νου ο ελληνικός λαός, ο λαός που μας ακούει, ότι διακατέχονται από τη λεγόμενη δημιουργική ασάφεια. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα αυτά τα ζητήματα θέλει να, ενώ έχει μεγάλο μερίδιο την παραγωγή κανονισμών, οδηγιών, κατευθύνσεων, τις οποίες εφαρμόζουν στη συνέχεια ή υλοποιούν με νόμους οι κυβερνήσεις, θέλει ταυτόχρονα να προσπαθεί να σου λέει ότι παιδιά, κοιτάξτε, δεν φταίω εγώ, βρείτε με την κυβέρνηση κτλ. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Αλλά δείτε για παράδειγμα, ο νόμος 4354 του 2015 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, mm-hmm. με ο οποίος θεσμοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, mm-hmm. Ο οποίος παράδοσε τα δάνεια των εργατικών λαϊκών νοικοκυριών στα fund, και ταυτόχρονα με άλλη νομοθετική ρύθμιση θεσμοθετήθηκαν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, είναι νόμος ο οποίος έχει τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν. Αντίστοιχα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το πτωχευτικό νόμο, ο οποίος επεκτείνει και νομιμοποιεί τα προηγούμενα αντιλαϊκά μέτρα και δίνει τη δυνατότητα σήμερα να γίνονται οι ιδιοκτήτες των σπιτιών νικάριδες το ίδιο τους το σπίτι, με αυτή τη λογική ότι θα σου πάρω εγώ το σπίτι, αλλά σου δίνω τη δυνατότητα να μένεις μέσα και να μου καταβάλεις ένα ενίκιο το οποίο είναι αντίστοιχο της δόσης που θα κατέβαλες, αλλά στο τέλος το σπίτι δεν θα είναι δικό σου. Έχει πάλι τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχουμε κάνει και για τον πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας συγκεκριμένη ερώτηση στην Κομισιόν. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι όλες οι ελληνικές αστικές κυβερνήσεις, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλειοδοτούν πάντα υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων.
βγάζοντας το σφύρι τη λαϊκή κατοικία, και αυτά είναι αυτά που στην πραγματικότητα η Επίτροπος, την απάντησή της, ονομάζει δίχτυ ασφαλείας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κάπως ναι, έτσι ακριβώς. Διασφάλιση. Διασφάλιση του τραπεζικού συστήματος και δίχτυ ασφαλείας. Αυτό είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η διασφάλιση. Η λαϊκή περιουσία, οι λαϊκές καταθέσεις, γιατί τώρα με την πιθανότητα νέας κρίσης, με την πιθανότητα έκθεσης των τραπεζών σε αυτή την κρίση, ανοίγεται και το ζήτημα. Εμείς το τοποθετήσαμε στην ακρόαση που είχαμε πριν από μερικές μέρες με την κυρία Λαγκάρντ στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Επιτροπή Οικονομικών Νομισματικών Υποθέσεων. Θα πάρει, ποια είναι η άποψή της, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για τη διασφάλιση των καταθέσεων των λαϊκών οικοκυριών? Θα προχωρήσει σε κούρεμα καταθέσεων για να δώσει τα χρήματα για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών? Βεβαίως, όταν το ΚΚΕ θέτει τέτοια ερωτήματα, όπως και ερωτήματα σε σχέση με την πραγματική διασφάλιση του λαϊκού εισοδήματος σε στιγμές που καλπάζει ο πληθωρισμός, που η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια σαν απάντηση δήθεν στον πληθωρισμό, αλλά αυτός φύγει τη θηλιά, για παράδειγμα, στους τα λαϊκά νοικοκυριά που έχουν πάρει δάνειο, γιατί ενώ πλήρωναν 12 δόσεις από το χρόνο, τώρα θα αναγκάζονται να πληρώσουν 14-15 δόσεις το χρόνο με τις αυξήσεις των επιτοκίων. Η απάντηση τους είναι πάντα μια βολική σιωπή. Συνεχίζοντας την κουβέντα μας από εκεί που την είχαμε αφήσει, με τον Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Λαβάνο, που κατέθεσε μια πολύ επίκαιρη ερώτηση για τα δάνεια, τους πληστηριασμούς. Καλώς ορίσατε και πάλι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί βάλαμε και τις δηλώσεις από την πλευρά της Αμερικανίδας Υπουργού Οικονομικών, η οποία είπε, τώρα τι να σας πω, μπορούμε να διασφαλίσουμε τις καταθέσεις και όλους τους μικρομετόχους και τα λοιπά. Όλη αυτή η όσμωση με τις τράπεζες και ο νέος γύρος της αμαρτωλής Credit Suisse, της Αμερικάνικης Silicon Valley και άλλο δύο τραπεζών, τις φήμες για την Attica Bank στην Ελλάδα, προδιαγράφουν πάλι μια από τα ίδια τη συνταγή την παλαιή? Αν θέλετε, νομίζω βγαίνει σαν συμπέρασμα, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο η παλιά συνταγή, και για να μην πάμε και πολύ μακριά, στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα έχουν εφαρμοστεί διάφορες συνταγές, πάντοτε καπιταλιστικές, οι οποίες υποτίθεται ότι θα έβγαζαν το καπιταλιστικό σύστημα από τις εσωτερικές αντιθέσεις και αντιθέσεις που έχει. Δηλαδή δοκιμάστηκε και η περιοριστική συνταγή, δηλαδή η λεγόμενη, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, λιτότητα, τα κουρέματα κτλ. Και η λεγόμενη επεκτατική συνταγή, η οποία ήταν τα φτηνά επιτόκια, έως και με αρνητικά επιτόκια δάνειζε μέχρι πρότινος, μέχρι το 2022, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τους μεγάλους ομίλους κτλ. Είτε ο ένας ο άλλος δεν μπορεί να γλιτώσει τον καπιταλισμό από τις κρίσεις του. Γιατί η κρίση δεν είναι ένα εξωτερικό φαινόμενο, γεννιέται από την ίδια τη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος. Τι διδάσκει το τελευταίο διάστημα με τις πτωχεύσεις των Αμερικανικών τραπεζών και τα προβλήματα στην Credit Suisse? Διδάσκει ότι με τη φυσιολογική λειτουργία συσσωρεύτηκαν κεφάλαια αμύθιτου πλούτου. Αμύθιτο χρήμα συσσωρεύτηκε στους μονοπωλιακούς ομίλους παγκοσμίως. Κεφάλαια τα οποία δεν τα επένδυαν οι μονοπωλιακοί όμιλοι, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν το αποτούμενο ποσοστό κέρδους. Δηλαδή οι επενδύσεις που θα έκαναν δεν θα τους απέφεραν το 200-300% πίσω που ήθελαν. Πώς προσπάθησε να το αντιμετωπίσει αυτό ολόκληρος ο καπιταλιστικός κόσμος σχεδόν? Προσπάθησε να το αντιμετωπίσει αυτό δίνοντας πρόσθετο κρατικό χρήμα μέσω κονδυλίων ευρωενωσιακών ελληνικών στην Ελλάδα, για να τονώσει την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων. Αυτό δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι για παράδειγμα η άνοδος του πληθωρισμού που επηρέασε τις τιμές, τις ενέργειες, τα καύσιμα, τα βασικά προϊόντα. Και δεν έλυσε το πρόβλημα, γιατί αυτό οδήγησε και σε περαιτέρω συσσόρευση. Σήμερα, επιδιώκοντας να λύσει το πρόβλημα το οποίο δημιούργησε το ίδιο με την λεγόμενη επεκτατική πολιτική, δηλαδή το φτηνό χρήμα, το φτηνό δανεισμό, ανεβάζει τα επιτόκια για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Όμως αυτό είναι μια συνταγή που την έχουμε ξαναδεί, η οποία οδηγεί σε περαιτέρω επιβράδυνση της καπιταλιστικής οικονομίας.
Όσον αφορά τις εγγυήσεις των καταθέσεων, όπως είπαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζουμε ότι υπογραμμίζει μια πραγματικότητα η δήλωση της Αμερικανίδας Υπουργού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα κράτος το οποίο είναι υπερχρεωμένο. Έχει μια έκθεση πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια σε κινέζικα, πώς να πω, πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια ομολόγων του Αμερικανικού κράτους είναι σε κινέζικα χέρια. Είναι δηλαδή την άλλη υπερδύναμη η οποία διαγωνίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές υπεριαλιστικό σύστημα, στην παγκόσμια οικονομία. Και αυτό προφανώς δεν αποτελεί κανένα εχέγγυο για το λαό, ο οποίος πραγματικά δεν ξέρει αν οι καταθέσεις που έχει στην τράπεζα σήμερα είναι εκεί που είναι ή θα αξιοποιηθούν περαιτέρω για τη διάθεση των τραπεζών. Το ήδη... θα αξιοποιηθούν, υποθέτω, το βάζετε σε εισαγωγικά. Πώς? Το θα αξιοποιηθούν, φαντάζομαι, το βάζετε σε εισαγωγικά. Σε εισαγωγικά, γιατί δεν θα αξιοποιηθούν, θα απαξιωθούν στην πραγματικότητα. Έτσι, θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα των εργαζόμενων και του λαού για να διασώσουν τις τράπεζες. Αυτό είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Το έχουμε δει και στην Ευρώπη έχουμε δει ότι ψηφίστηκε το άσυλο των τραπεζιτών να μην λογοδοτούν σε περιπτώσεις διαπιστώμενων κακοδιαχειρήσεων, να είναι στο απειρόβλητο μαζί με υπουργούς. Ακριβώς. Εδώ θέλω ενώ να έχει ποινικοποιηθεί κάθε δημοσιογραφική αναφορά σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους μετά το σκάνδαλο της Νοβάρτης, η δημοσιογραφία δέχεται μια, όπου λειτουργεί, δέχεται μια προσπάθεια προφανούς φήμωσης. Θέλω να σας θυμίσω και να θυμίσω στους ακροατές, και καλά κάνετε και θέτετε ως θέμα, ότι το Κομμουνιστικό Κομμάτι της Ελλάδας και στην τελευταία συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, αλλά και ξανά τον περασμένο χρόνο, το περασμένο καλοκαίρι, αν δεν απατώμαι, δεν κάνω λάθος, καταθέσαμε πρόταση τροπολογίας νόμου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε σχέση με την ευθύνη υπουργών. Και εμείς είπαμε ότι θα πρέπει να διώκονται ως πολίτες για τέτοιου είδους υποθέσεις. Να μην μπορούν δηλαδή να καλύπτονται οι πολιτικές ευθύνες και οι ευθύνες που μπορεί να έχουν από τη λογική του ότι εγώ ασκώ διακυβέρνηση, έχω μια θεσμική θέση μέσα σε εισαγωγικά, όπως είπε να λέγεται. Και βεβαίως αυτές οι τροπολογίες που καταθέσαμε και στις δύο περιπτώσεις δεν υποστηρίχθηκαν από τα αστικά κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλλά θέλω επίσης να επισημάνω και το εξής, γιατί συζητάμε για το γενικότερο πλαίσιο, την περίπτωση μιας κρίσης κτλ. Αποδεικνύεται πραγματικά και πόσο έολα είναι τα επιχειρήματα που ακούμε από και αστήριχτα από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας το τελευταίο διάστημα για το θαύμα της ελληνικής οικονομίας, τα βζήν της ανάπτυξης, που λέει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ότι πάμε καλά, θα γίνουν μεγάλες επενδύσεις από τους ομίλους υψηλής τεχνολογίας στα πλαίσια της ψηφιακής μετάβασης κτλ. Στην Ελλάδα. Μα ποιος θα έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα? Η Amazon, που έχει απολύσει 20.000 εργαζομένους μέχρι τώρα? Δεν ξέρω. Σε όλο τον κόσμο. Η Google και η Facebook, που βρίσκονται σε πορείες απολύσεων ακριβώς γιατί δεν μπορούν να επενδύσουν τα συσσωρευμένα κεφάλαια που έχουν στα θησαυροφυλάκια τους. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι τέτοιου είδους επενδύσεις γίνονται με τη λογική της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Δηλαδή ακριβώς γίνονται εκεί όπου οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι μπορούν να βγάλουν παραπάνω κέρδος. Και πώς γίνεται αυτό? Γίνεται ακριβώς γιατί το επίπεδο των δικαιωμάτων, των μισθών των εργαζομένων έχει σπρωχτεί στα τάρταρα. Είναι απαράδεκτο, κατά τη δική μας άποψη, να πανηγυρίζουν η κυβέρνηση και άλλοι για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ. Μα 780 ευρώ ήταν ο κατώτατος μισθός το 2006. Εντάξει, δηλαδή καλά. Πανηγυρίζουμε το 2023. Με μια ανύπαρκτη επιθεώρηση εργασίας, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με επιστροφές δώρων και επιδομάτων από εργοδότες, με ευέλικτα ωράρια, όπως τα αποκαλούν κτλ. Εντάξει. Άρα πολύ λοιπόν, σχετικό κατά την άποψή μας, για να έρθουμε στο διατάστα. Σε αυτή την περίοδο υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, νέοι, φοιτητές, μαθητές, οι οποίοι κινητοποιούνται. Έναυσμα βεβαίως για αυτές τις μεγάλες κινητοποιήσεις που γίνονται ήταν το έγκλημα στα Τέμπη. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα. Η πανδημία, οι αναγκαστικές παύσεις εργασίας,
τα εκατοντάδες εκατομμύρια στους μονοπωλιακούς ομίλους που στη συνέχεια απέλυσαν τους εργαζομένους, τους οποίους υποτίθεται ότι θα κρατούσαν. Είναι ο πληθωρισμός, η αύξηση στις τιμές βασικών ειδών λαϊκής κατανάλωσης, είναι οι πληστηριασμοί λαϊκής κατοικίας. Άρα λοιπόν ο λαός βγαίνει στους δρόμους και διεκδικεί όλα τα σύγχρονα δικαιώματα του. Και εμείς λέμε ότι ο μόνος τρόπος για να μπλοκαριστεί αυτή η αντιλαϊκή λέλαπα, η επέλαση προς όφελος των συμφερόντων των λίγων, είναι να κλιμακώσει την πάλη του, να στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις, ακόμη και αν δεν συμφωνεί σε όλα, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, γιατί έχει δώσει διαπιστευτήρια και μέσα στο λαό, μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα της κινητοποίησης, έχει σφραγίσει τα μέλη του και τα στελέχη του, του ΚΚΕ, έχουν σφραγίσει ό,τι θετικές εξελίξεις είχαμε το τελευταίο διάστημα και σε δύσκολους κλάδους και χώρους, όπως στην Κόσκο, όπως στις κατασκευές, όπως στους διανομείς και αλλού. Και αυτό αποτελεί πραγματικά μια εγγύηση για να μπορέσει με μεγαλύτερη ένταση να παλέψει για άμεσα μέτρα ανακούφισης σήμερα. Και έχει συμφέρον ο λαός πραγματικά, κάθε κυβέρνηση η οποία θα προκύψει από αυτά τα φθαρμένα υλικά, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΜΕΡΑ25, που στηρίζουν με κάθε τρόπο την ευρωενωσιακή στρατηγική που δημιουργεί το πρόβλημα που περιγράψαμε πριν και των πληστηριασμών και του τσακίσματος των δικαιωμάτων, να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ικανή να προωθήσει την πολιτική της. Έτσι ώστε να μπορεί το οργανωμένο εργατικό κίνημα, ο λαός, οργανωμένος, με τη συμπόρευση με το ΚΚΕ, να θέτει ζητήματα, να μπλοκάρει, να παλεύει με καλύτερους όρους για μέτρα πραγματικής ανακούφισης, όπως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι αυξήσεις στους μισθούς που να ξεπερνάνε τις αυξήσεις των τιμών, όπως η κατάργηση των πληστηριασμών, η προστασία του λαϊκού εισοδήματος, όπως η διαγραφή των χρεών των λαϊκών νοικοκυριών από τα πανοκιωτόκια και τις αυξήσεις των επιτοκίων, όπως η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, γιατί αυτό πραγματικά δίνει λύση. Δεν δίνουν λύση τα διάφορα ΠΑΣ με τα οποία ο λαός δεν πάει πουθενά, αλλά από άλλη μπάντα τροφοδοτούν τους μονοπωλιακούς ομίλους, γιατί αυτό κάνουν. Παίρνουν από εμάς, από τη μία τσέπη, και σου δίνουν επιδότηση για να πάνε να την ξοδέψεις στο σούπερ μάρκετ ή στο πρατήριο βενζίνης ή ακόμη περισσότερο στις εταιρείες ενέργειας, τις οποίες τις τροφοδοτούν από όλες τις μπάντες με ζεστό χρήμα. Θέλω να σας πω, για να έχει αντίληψη της έκτασης του προβλήματος ο ελληνικός λαός και οι ακροατές μας, ότι από τα 11 δισεκατομμύρια δικό μας χρήμα που θα έπαιρνε η Ελλάδα το 2022 από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα 7 περίπου πηγαίνουν κλειστά κατευθείαν στους ομίλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτή για να έχει αντίληψη του πράγματος. Από πού φεύγουν τα λεφτά από τη δική μας φορολογία και σε ποιους καταλήγουν. Άρα λοιπόν, μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, το οποίο δεν έχει εξάρτηση από τους μεγάλους ομίλους αυτούς, μπορεί πραγματικά, χωρίς ολιγορία, να θέσει αυτά τα ζητήματα και να υπερασπιστεί τα λαϊκά συμφέροντα. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που μας δώσατε και για την παράταση στην κουβέντα για να μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε όπως έπρεπε. Εύχομαι καλή συνέχεια στους αγώνες σας και στο Πανιδίν. Ανοίγει η προεκλογική περίοδος. Θα έχουμε την δυνατότητα να συζητάμε τα θέματα και στην εθνική αλλά και στην ευρωπαϊκή διάσταση. Εξάλλου υπάρχει μια πλήρης σχέση εξάρτησης από την Επιτροπή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλο. Έτσι είναι, γιατί δεν έφυγαν ποτέ. Έτσι μπορεί, υποτίθεται τυπικά, να βγήκαμε από τα λεγόμενα μνημόνια, αλλά το ευρωεξάμεινο είναι εδώ, το Σύμφωνο Σταθερότητας είναι εδώ, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που είναι υπερμνημόνιο πραγματικά με σκληρά προαπαιτούμενα, είναι εδώ και προετοιμάζεται η επόμενη κυβέρνηση, είτε είναι με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και δορυφόρους διάφορους, αυτά να υλοποιεί. Άρα γι' αυτό είναι και πολύ επίκαιρη η συζήτηση που κάνουμε σήμερα και που βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και στο μέλλον. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Επίσης, γεια χαρά.